Mega News δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Από αύριο σκληρή δουλειά. Με αυτή την φράση ανέλαβε τα καθήκοντα του νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πάντα για λύση του Κυπριακού και έδωσε το στίγμα της διακυβέρνησης του. Οι προγραμματικές του θέσεις για ισχυρή οικονομία και ευημερούσα κοινωνία, για ενέργεια, μεταναστευτικό και δημιουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Πώς οραματίζεται την σχέση του με τα κόμματα, την Βουλή και την Κύπρο του αύριο. Σε κλίμα συγκίνησης του παραδοσιταϊνία, ο Νίκος Αναστασιάδης νιώθει δικαιωμένος από την εκλογή Χριστοδουλίδη και ήσυχος ότι θα συνεχίσει το έργο του. Και ιδιαίτερες αναφορές για τις πρώτες κυρίες και τις τρεις μικρές θυγατέρες του νέου Προέδρου. Συναγερμικοί τα περισσότερα μέλη στη νέα κυβέρνηση και η συμμετοχή των κομμάτων που τον στήριξαν και οι πρώτες αντιδράσεις. Πώς δικαιολογεί ο Πρόεδρος την επιλογή δύο πρώην υπουργών και του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αντιπολίτευση από την πρώτη μέρα από το ΑΚΕΛ με αφορμή τη σύνθεση του Υπουργικού. Τον κατηγορεί ότι έβαλε ψηλά τον πύχη και πέρασε από κάτω. Θα είμαστε δίπλα στη νέα κυβέρνηση, διαμηνεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Οργή στην Τουρκία για τον Ερντογάν, καταραίουν τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις. Έφτασε στο σημείο να μοιράζει λεφτά σε παιδιά στα συντρίμια των φωνικών σεισμών. Κοκτέιλ αφρικανική σκόνη και ψηλές θερμοκρασίες θα επηρεάζουν την Κύπρο τις επόμενες ημέρες. Συστάσεις προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Απόψε στις 8 και 10.